κόσμος χειροκροτεί και παροτρύνει τους παίκτες λίγο πριν το τζάμπολ. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με Ωστοϊτς. Καλαμπόκι, Πάρκερ, Πάσαλιτς και το βαρύ του πυροβολικό, τον Βλάντο Στεπάνοβιτς. Στο τζάμπολ ο Γιαννουλάκος με τον Ωστοϊτς. Ωστοϊτς που ήρθε στον ΠΑΟΚ στα μισά του δρόμου, αλλά σίγουρα έχει δώσει δύναμη και αποτελεσματικότητα στον δικεφαλό του Βορρά μες στη ρακέτα. Τελικά θα πηδήσει ο Ωστοϊτς ή ο Παζαλίτς. Στην αρχή πήγε ο Ωστοϊτς, τώρα μάλλον ο Παζαλίτς παίρνει θέση για το τζάμπολ. Ο Γιαννουλάκος δεν μπορούσε να πηδήσει, είναι καρφωμένος στο παρκέ. Αν και πολύ ψηλότερος του Παζαλίτς, δεν κατάφερε καν να διεκδικήσει το τζάμπολ. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με τον Παζαλίτς. Τσεπάνοβιτς, ωραία πάσα στον Ωστοϊτς που στην προσπάθεια να καρφώσει. Θα πάρει το φάουλ από τον Γιαννουλάκο, κρατάει και τα χείλη του. Θα ξέφυγε λίγο το χέρι του Γιαννουλάκου, όπως κατέβηκε με δύναμη για να κόψει, να σταματήσει την προσπάθεια του αντιπάλου. Δύο βολές λοιπόν για τον σέντερ του ΠΑΟΚ. Θερμό χειροκρότημα παρά την πρώτη αστοχία, για να μην τον πάρει από κάτω τον Ωστοϊτς. Και ο πρώτος πόντος του αγώνα, 1-0, από τον Τζουρ Ωστοϊτς, έναν σέντερ μίψος 2-11, όπως τουλάχιστον λέει η στατιστική. Λίγο αργό, αλλά δυναμικό μέσα στην ρακέτα. Σεϊβούτης, Abrams, προσπαθεί να πλησιάσει. Μπροστά στη σχετικά χαλαρή άμυνα του Πάσαλιτς δεν θα δυσκολευτεί. Να πετύχει το πρώτο καλάθι για το Μαρούσινα, εδώ και ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, Ντάρκο Ρούσο. Έτσι λοιπόν έχουμε 1-2 για το Μαρούσι, μετά το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι. Καλαμπόκης προσπαθεί να πιέσει το Μαρούσι σε όλο το γήπεδο για να δυσκολέψει το κατέβασμα της μπάλας. Πάρκερ με αντίπαλο τον Στεφανίδη. Πάσαλιτς, Καλαμπόκης. Άσχημη πάσα για τον Παζαλίτς, βγήκε μπροστά ο Σεϊμπούτης και έκλειψε και προσπαθεί να τελειώσει τα βήματα. Βήματα από τον Γιαννουλάκο που δεν περίμενε την φάση, την πάσα από τον Σεϊμπούτης. Γιαννουλάκος έχει μέχρι στιγμή σε ένα μη τζάμπολ, γιατί δεν πήδησε. Ένα φάουλ στην προσπάθεια να σταματήσει τον Ωστοϊτς και βήματα στον εφημιασμό. Καλαμπόκης. Προσπάθεια του ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση. Μπάλα να πήρε στη Στεφάνη. Όμως ο ΠΑΟΚ έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσα στην ίδια επίθεση. Επομένου 22 δεύτερα για να ολοκληρώσει. Πάρκερ. Πιέζει ο Στεφανίδης. Πάντα Πάρκερ. Για τον Στεπάνοβιτς μαρκάρει ο Κυρίτσης. Πάντα ο Σέρβος προσπαθεί να βρει πεδίο, αλλά ο Γιαννουλάκος θα κάνει την πρώτη του θετική ενέργεια στο παιχνίδι. Ένα στόπ στο Στεπάνοβιτς. Κυρίτσης. Το φάουλ, αν έβαζε το καλάθι, θα μέτραγε. Το φάουλ είναι από τον Ωστοϊτς για τον Πάσαλιτς. Για τον Ωστοϊτς να σηκώνει το χέρι, αλλά ο Πάσαλιτς έχει υποπέσει στο φάουλ. Ένα φάουλ που δίνει δύο βολές στον Κυρίτσι. Ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ έχουμε την πρώτη αλλαγή. Έξω Πάσαλιτς, μέσα με το νούμερο 14 ο Λάζαρος Αγαδάκος. Στεφανίδης όπως πάντα εύστοχος στις βολές. Είναι ο παίκτης που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας στην Α1 από την γραμμή των ελεύθερων βολών. 1-4. Προβάδισμα τριών πόντων για το Μαρούσι που συνεχίζει να πιέζει από την επαναφορά της μπάλας. Καλαμπόκης. Δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Πάντα Καλαμπόκης.
Γαδάκος. Σκεπάνοβιτς. Πολύ ωραία πάσα για τον Όστοιτς. Πολύ όριμος, πολύ διορατικός ο Σκεπάνοβιτς σε αυτή την προσπάθειά του από την baseline. Πάσαρε με ακρίβεια στον ψηλό της ομάδας του και έτσι η φάση τέλειωσε με ένα εύκολο layup. Abrams δεν του δίνει το διάδρομο ο Αγαδάκος, αλλά έχει πλησιάσει ο Αμερικανός. Ωστόσο έτσι καθάρισε το rebound με αντίπαλο τον Γιαννουλάκο και ο Πάκο έχει προϋποθέσει μηνιασμού. Δεν νομίζω, τραβηγμένο θα είναι γιατί ο Μαρούς έχει γυρίσει. Όμως η επιμονή του Καλαμπόκη αποφέρει ένα φάουλ στον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Ένα φάουλ που δεν, έχει, δεν δίνει δυνατότητα βεβαίως για βολές. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, το φάουλ του Στεφανίδη. Ο Πάρκερ για τον Σεφάνοβιτς. Τον περιμένει η άμυνα του Αμαρουσίου από πίσω. Βήματα προς την πάνω που δεν τα είδαν οι διαιτητές. Έσυρε το σταθερό πόδι. Στεφανίδης ελεύθερος, δεν θα διστάσει για ένα εύκολο σουτ στο transition. 3-6. Μάλλον όχι. Ναι, 3-6. Αγαδάκος, Στεφάνοβιτς. Εκεί τα screen με τον Όστοιτς, ο οποίος πάσαρε στην αδύνατη πλευρά στον Αγαδάκο που δεν δυσκολεύτηκε να τελειώσει τη φάση. 5-6. Ο Κυρίτσης τώρα για τον Στεφανίδη. Το screen από τον Γιαννουλάκο. Ο Σεϊμπούτης θα χάσει το lay-up. Ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα 4-3 στον εμβολιασμό. Ωραία προσποίηση από τον Στεφάνοβιτς που θα βρει από την άλλη μεριά τον Πάρκερ. Ξανά Στεφάνοβιτς. Βήματα, δεν μετράει το καλάθι. Βήματα από τον Όστοιτς. Ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει ισορροπία. Το πείραμα Γιαννουλάκος προς το παρόν τουλάχιστον τελείωσε. Αποσύρεται ο άπειρος και πανύψηλος σέντερ του Αμαρουσίου, παίρνει τη θέση του ο Γιάσβιν, ο Βόσνιος. Κυρίτσης. Εντυπωσιακό. Ο Κυρίτσης πήγε στο drive, απέκτησε πλεονέκτημα και παρόλα αυτά το μυαλό του, όπως αποδείχθηκε, το είχε στην μπάσα, πράγμα σπάνιο, γιατί συνήθως το μυαλό του είναι μόνο στην εκτέλεση, μόνο στο σουτ. Γιάσβιν. Αγαδάκος πίσω του. Πάντα Γιάσβιν. Σεϊμπούτης. Έιμπραμς για τον Κυρίτσι. 8 δεύτερα ακόμα. 7. Απέξει μόνος ο Κυρίτσης, έρχεται όμως ο Αγαδάκος να αλλοιώσει την τελική προσπάθεια. Ελεύθερος ο Πάρκερ για 3. Μάχη για τον rebound το καθαρίζει ο Abrams. Τώρα πλεονέκτημα Αμαρουσίου στον ευνηδιασμό που τελειώνει με εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάσβιν. 5-8, 5-22 πριν το τέλος. Ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Το κάρφωμα του Γιάσβιν στον ευνηδιασμό. Πάντα ο Πάρκερ, πιεζόμενος από τον Στεφανίδη. Σεπάνοβιτς, με τον Σεϊμπούτη στο αντίπαλο. Προηγουμένως για πολλές φάσεις ήταν ο Κυρίτσης. Όστοιτς άσχημη πάσα, αλλά τελικά έστω και δύσκολα θα φτάσει η μπάλα στον Αγαδάκο όμως που θα την πουλήσει. Βήματα, δεν μετράει το καλάθι. Έκανε βήμα παραπάνω. Κυρίτσης. Και έτσι το Μαρούσι έχασε μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για να φτάσει στους 10 πόντους και να ανεβάσει διαφορά στους 5. Το σκορ είναι πάντα 5-8. 4-51 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάρκερ υπό την πίεση του Στεφανίδη. Καλαμπόκης χαμηλά στον Όστοιτς. Έχει στην πλάτη το Τζάσβιν. Δεν μπορεί να κερδίσει χώρο ο Όστοιτς γιατί ο Τζάσβιν έβαλε δυνατά το κορμί του, αλλά ίσως το παράκανε κάπου. Μάλλον δεν έβαλε μόνο το κορμί του, έβαλε και τα χέρια του.
αντικανονικά και ο Γοραιάδης τον χρέωσε με το πρώτο του φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό για τον Μαρούσι. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο σε αυτή την πρώτη περίοδο του αγώνα. Ο Στοίτς για τον Αγαδάκο. Το σουτ ελεύθερο από τον παίκτη του ΠΑΟΚ που ξανακερδίζει την μπάλα, η οποία αναπήδησε μακριά. Πάρκερ. Επιθετικό από τον Πάρκερ ή έχει προηγηθεί, ναι. Ο Πάρκερ σε δεύτερο χρόνο έχει κάνει επιθετικό εδώ, αλλά έχει προηγηθεί σπρόξιμο του Στεφανίδη και σωστά ο Σχοινάς που έλεγχε τη φάση έδωσε αμυντικό. Στεφανίδης θα φύγει από το τέρα με δύο φάουλ, θα μπει στη θέση του Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι playmaker στο σώμα, αλλά στην ουσία είναι κάτι ανάμεσα σε playmaker και shooting guard. Καλαμπόκης. Πάνω σε άμυνα το shoot. Rebound τελικά από τον Abrams και ο Χαραλαμπίδης θα οργανώσει την επίθεση του Αμαρουσίου. Πάντα Χαραλαμπίδης. Προσπαθεί να στήσει ένα pick and roll. Δεν γίνεται τίποτα. Άλλαξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μαρκαρίσματα. Ο Κυρίτσης βρέθηκε στριμωγμένος στην baseline. Ο Μαρούσι είχε 9 δεύτερα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεση. Χαραλαμπίδης την ώρα που βρέθηκε με ψηλό αντίπαλο θα μπορεί να παίξει ένας εναντίον. Ένας αλλάδες το τόλμησε. Είναι και ορισμένες φάσεις που κάποιοι παίχτες δεν τις έχουν έτσι κι αλλιώς, οπότε είναι υπερβολικό να ζητάει κανείς να κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να εκτελέσουν, τουλάχιστον με ευχέρεια. Εδώ ο Κυρίτσης έφτασε στη βρύση, αλλά νερό δεν ήπιε. Ωραία προσπάθεια του Σεϊμπούτης αποτρέπει τον εφηδιασμό. Χαραλαμπίδης πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Abrams, αφού παρέσει τον Αγαδάκο. Και 5-10 τώρα, double score για τον Μαρούσι. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μια φοβερή αφλογιστία στην επίθεση. Ελεύθερα σούτ πάνω στο σίδερο. Εδώ Καλαμπόκης όμως θα διακόψει αυτή την περίοδο στηρότητας και θα μειώσει 7-10 με την προσωπική προσπάθεια που είδατε, βάσιμο και αριστερό λίγο. Χαραλαμπίδης ελεύθερο στο σούτ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο καλάθι τριών πόντων στο παιχνίδι. Και μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Μαρουσίου. 7-13 με το πρώτο καλάθι τριών πόντων του Χαραλαμπίδη. Πάρκερ. Ο Στοίτς Σεπάνοβιτς. Αγαδάκος Πάρκερ. Rebound εύκολο από τον Γιάσβιν. Χαραλαμπίδης. Σεϊμπούτης για τον Χαραλαμπίδη. Μαρκάρει ο Πάρκερ. Ποστάρει τώρα ο Abrams. Φάουλ από τον Αγαδάκο. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει δικαίωμα αγωλών. Ο Μαρούσι θα επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια. Ξανά η φάση. Σχεδόν κεφαλοκλείδωμα έκανε ο Αγαδάκος τον Abrams. Ο Αγαδάκος που θα φύγει από το παιχνίδι για να επιστρέψει ο Πάζαλιτς. Αυτή η αλλαγή είχε γίνει και προηγουμένως αντίστροφα όμως. Επαναφορά από τον Χαραλαμπίδη. Abrams ελεύθερο στο σούτ. Εύκολο rebound από τον Πάρκερ. 2 και 25 πριν το τέλος. ΠΑΟΚ Μαρούσι 7-13. Ο Στοίτς. Καλαμπόκης. Σουτ. Jump stop μάλλον. Μπάλα δεν βρήκε το Στεφάνι. Κεφάλι του ΠΑΟΚ. Τέταρτο ομαδικό. Στην προσπάθεια του Αμαρουσίου να χτυπήσει στο transition. Ήταν το πρώτο ατομικό του Στεπάνοβιτς. Ο Καλαμπόκης θα φύγει από το παιχνίδι. Στη θέση του Κογιαντίνοβιτς. Ένας forward 1.95. Abrams μακριά από την ρακέτα για να ανοίξει τους χώρους. Στο σούτ ο Χαραλαμπίδης, αυτή τη φορά δεν θα βρει τον στόχο. Εύκολο rebound από τον Πάσαλιτς. Κογιαντίνοβιτς. Πάσαλιτς για τον Πάρκερ. Όστοιτς, ωραία προσποίηση στον Τζάσβιν. Εκεί που είχε φτάσει ο Τζάσβιν ήταν υπερβολή να πασάρει στον Πάσαλιτς. Αλλά τελικά δικαιώθηκε γιατί ο Κροάτης συμπαίκτης του
όχι μόνο πέτυχε το καλάθι, αλλά πήρε και το φάουλ. Κοιτάξτε εδώ ο Στοίτς. Και αποφασίσει ότι θα πασάρει, αλλιώς πολύ εύκολα μπορούσε να την έχει τελειώσει τη φάση. Καθώς εκείνος ήταν ψηλά, ο Ίμπραμ ήταν καρφωμένος εδώ, αυτός θα μπορούσε να τον εμποδίσει. Καϊμακόγλου, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Αμαρουσίου αντί του Τζάσβιν. Και το σκορ με αυτό το έμεσο τρίποντο του Όστοιτς έγινε 10-13. Χαραλαμπίδης για τον Ίμπραμς. Καϊμακόγλου, χαμηλά στον Χαραλαμπίδη. Όχι στον Χαραλαμπίδη, στον Κυρίτσι, ο οποίος βλέποντας ότι έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Πάρκερ, για να αποστάρει στην ρακέτα, πολύ σωστά, πολύ έξυπνα. Και ανάγκασε τον αντίπαλο σε φάουλ που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Βεργίνης αντί Πάρκερ. Χαραλαμπίδης. Καλή άμυνα από τον Όστοιτς, αλλά ο Έιμπραμς θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Κυρίτσης. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον νεαρό. Σχετικό είναι αυτό. Του Αμαρουσίου. Βλέπετε. Μπάσιμο. Μια φάση σπεσιαλιτέ για τον Αλέξανδρο Κυρίτσι. Πασάλιτς στο σουτ με καλές προϋποθέσεις, αλλά Χαραλαμπίδης λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Χαρακτηριστικό είναι ότι καμία ομάδα δεν πήρε time out. Καϊμακόγλου, το σουτ πάνω σε άμυνα, rebound από τον Όστοιτς. Ο Βεργίνης πάσα ευνηδιασμού για τον Στεπάνοβιτς. 12-17 από τον Στεπάνοβιτς και έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. Ξανά η φάση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είσαι άντρας, πάρτο. Γιουμά, το περιοδικό που κάνει ρεκτυφιέ στην οπτική σου. Δώρο DVD με την πιο προχώ σεξι 3D ταινιάρα. Γιουμά, αν είσαι άντρας, πάρτο. Μάχη στο Super Sport 1. Η πιο καυτή έδρα του πλανήτη. Το πιο ηλεκτρικό ντέρμπι στον κόσμο. Η πιο μεγάλη εχθρή της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Απαγορεύεται για καρδιακούς. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Σάββατο 10 Μαρτίου. Ζωντανά και αποκλειστικά. Μόνο στο Super Sport 1. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Αμαρουσίου, αλλά σας ακούσουμε το Χάρη Μπότσαρη. Χάρη, γεια σου. Ποια είναι τα νέα από το time out? Παναγιώτη Στεφάνου. Α, συγγνώμη. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Συγγνώμη. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι ζήτησε τρίποντο ο Ντάρκο Ρούσο. Να δούμε τη φάση.
Επιθετικό φάουλ λοιπόν η προσπάθεια του Κυρίτση. Για πες μας και τα υπόλοιπα έστω και λιγότερο χρονισμένα και συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ντάρκο Ρούσο έκανε κάποιες παρατηρήσεις στον Καϊμακόγλου, καθώς στην τελευταία φάση και ενώ το σκόρ ήταν 17-10 πριν από λίγο δεν σούταρε για τρίποντο. Στη συνέχεια σχεδίασε ένα σύστημα το οποίο δεν βγήκε, ζήτησε τρίποντο από τους παίκτες του. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος ο προπονητής του Αμαρουσίου, καθώς η ομάδα του βρίσκεται 5 πόντους μπροστά, ελέγχει την μορφή του αγώνα. Και... Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα είναι και ευχαριστημένος καθόλου από την άλλη πλευρά ο προπονητής του ΠΑΟ. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τις οδηγίες. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ακούς και τους δύο πάγκους. Κανένας δεν έχει τέτοιες ιδιότητες. Θα διακόψουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε λίγο πριν την έναρξη της Δευτέρας περίοδου. Δέκα μεγάλα του Ντουά. 10 μάστερ συγκρούσεις. 10 του Ντουά ATP Tennis Master Series υποκλίνονται για άλλη μία χρονιά μόνο στα κανάλια Super Sport. Μην χάσετε στην πρεμιέρα των Master Series το τουρνουά Indian Wells. Το Super Sport 4. Αν είσαι άντρας, πάρτο. You Man, το περιοδικό που κάνει ρεκτυφιέ στην οπτική σου. Δώρο DVD με την πιο προχώ, sexy 3D ταινιάρα. You Man, αν είσαι άντρας, πάρτο. Από το ΒΑΡ θα μας πείτε τι γίνεται. Πότε το είπατε. Συγγνώμη για την απρόοπτη αυτή συνομιλία που βγήκε στον αέρα. Αλλά υπάρχουν και αυτά κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης. Το μάτς ξανάρχισε. Abrams, για να δώσουμε το μικρόφωνο στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Λοιπόν, πράγματι ο Κώστας Πυλαφίδης δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος και πώς να είναι όταν η ομάδα του στο πρώτο δεκάλεπτο έχει κατορθώσει να σημειώσει μόλις 12 πόντους. Έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι και δεν το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις, είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός. Ένα είναι αυτό, Παναγιώτη. Ένα δεύτερο είναι ότι οι υψηλοί δεν απειλούν απ' έξω. Και ένα τρίτο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 4 εφηδιασμούς σε εισάριθμες προσπάθειες των Μαρουσίων. Ζήτησε λοιπόν ο κύριος Πυλαφίδης να βοηθήσουν τον Όστοιτς αλλά και τον Τσεπάνοβιτς να μπει μπάλα μέσα στο καλάθι. Άρα λοιπόν με βάση τις εντολές του Πυλαφίδη ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να απειλήσει από μέσα, μέσα από τη ρακέτα και φυσικά άξονας αυτών των προσπαθειών θα είναι ο Όστοιτς, ο οποίος έχει το ύψος, έχει τον όγκο, έχει τη δύναμη. Καϊμακόγλου θα βγει εκτός τερέν. Στην αρχή πήγε να ζητήσει φάουλ, αλλά κατάλαβε ότι αυτή του η φιλοδοξία θα ήταν πέραν των ορίων. Ουσιαστικά έχει πηδήσει και έχει βγει μόνος του εκτός τερέν. Το 12-17 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ με τον Παζαλίτς. Στσεπάνοβιτς για τον Όστοιτς στο low post. Μαρκάρο Abrams. Παζαλίτς. Για τον Όστοιτς θα τελειώσει τη φάση, καθώς ο Παζαλίτς του την έδωσε σε πλεονεκτική θέση. 14-17. Έγινε δηλαδή αυτό το οποίο ζήτησε στο ημίχρονο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Κώστας Πυλαφίδης. Χαραλαμπίδης. 14-19 από τον playmaker του Αμαρουσίου, 8,5 λεπτά πριν το τέλος του ημίχρονου. Βεργίνης. Πάντα Βεργίνης,
ο νεαρός διεθνής ο ΠΑΟΚ. Ο Στεπάνοβιτς, ο οποίος δεν δείχνει να είναι στα καλύτερα του σήμερα, είχε ένα άστοχο τρίποντο. Φάουλ από τον Κογιαντίνοβιτς, όχι, βήματα του Χαραλαμπίδη, καθώς πιεζόταν από τον Κογιαντίνοβιτς. Ο Στεφανίδης θα επιστρέψει στην οργάνωση του παιχνιδιού για τον Μαρούσι. Πασαλίτς για τον Στεπάνοβιτς. Κόστοιτς. Βεργίνης παίρνει την εσωτερική. Είναι ξεκατακράτος εδώ τον Στεφανίδη ο νεαρός. 16-19. Καϊμακόγλου, Έιμπραμς, Κολόκας. Στεφανίδης, Κυρίτσης, δεν δίνει χαμηλά στον συμπαίκτη τον Καϊμακόγλου, αλλά κέρδισε το επιθετικό rebound μετά το άστοχο σουτ. Κατά κάποιο τρόπο ξέπλυνε την κακή του επιλογή. Στεφανίδης, Abrams. Ο Κολόκας προσπαθεί να βρει περιθώριο δράσης. Abrams για Κολόκα, ελεύθερος για τρεις αυτός. Rebound από τον Πάζαλιτς. Βεργίνης. Στεπάνοβιτς. Με αντίπαλο τον Κολόκα τώρα. Δεν μπόρεσε να πασάρει εκεί που υπήρχε μισμάτσα. Έγινε τώρα όμως με μεγάλη καθυστέρηση. Εξ αρχής έπρεπε να πάει μπάλα στον Όστοιτς, ο οποίος είχε αντίπαλο τον Κολόκα. Στις αλλαγές βρέθηκε να έχει αποκτήσει πλεονέκτημα. Έξω ο Καμακόγλου, μέσα ο Γιάσβιν. Από πλευρά Σαμαρουσίου, ο Γιάσβιν που στη βιασύνη του μπήκε χωρίς να βγάλει την μπλούζα της προθέρμανσης, δηλαδή. Δεν φαινόταν, από τότε δεν φαίνεται η φανέλα του, βέβαια. Τώρα αποσύρεται για πρώτη φορά ο Όστοιτς για να πάρει τη θέση του Αγαδάκος. Μέχρι στιγμής ο Πιλαφίδης δεν έχει προχωρήσει βαθύτερα στους στυλούς του, δηλαδή στον Κούβελα και στον Χαρικόπουλο. Κάτι όμως που δεν αποκλείεται να γίνει στη συνέχεια. Το 16-19 παραμένει, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Βεργίνης για τον ΠΑΟΚ, πιεζόμενος από τον Στεφανίδη. Πάντα Βεργίνης. Στεπάνοβιτς το σουτ. Ούτε και τώρα είναι φανερό ότι δεν έχει καλά πατήματα, δεν είναι σε καλή μέρα. Οπότε ίσως το γεγονός αυτό θα υποχρέωνε τον Πιλαφίδη να δοκιμάσει κάποιες άλλες λύσεις, αν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες λύσεις πίσω από τον Στεπάνοβιτς. Αλλαγή για τον Μαρούσι, έξω Κυρίτσης, μέσα ο Σεϊμπούτης. Επαναφορά για τον Κογιαντίνοβιτς. Πασαλίτς, Βεργίνης. Στεπάνοβιτς, Πασαλίτς, με καλές προϋποθέσεις στο σουτ. Φοβερή αστοχία των παικτών του ΠΑΟΚ. Στεφανίδης, νέος ευνηδιασμός για τον Μαρούσι. Έχουμε σφύριγμα, time out από πλευράς ΠΑΟΚ, βεβαίως, καθώς ο Πιλαφίδης βλέπει ότι δεν μπορεί να ελέγξει με σταθερότητα την κατάσταση. Αυτός πρέπει να ήταν ο πέμπτος στους πέντε ευνηδιασμούς. Μάλλον, ο πέμπτος στους έξι ευνηδιασμούς για το Μαρούσι, το οποίο προηγείται με 16-21 και έχει πετύχει τους 12 από τους 21 πόντους του στον ευνηδιασμό. Μάλιστα, εκτός έδρας, αυτή η επίδοση είναι πολύ εντυπωσιακή. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, μεγαλύτερο και από την αστοχία των παιχτών του στις οργανωμένες επιθέσεις. Ο
ΠΑΟΚ, ο οποίος σε σουτάρει 0 στα 5 τρίποντα, παρακαλώ. Έχει 7 στα 14 τρίποντα, ένα σχετικά καλό ποσοστό. 2-3 βολές. 6 λάθη, 5 ασίστ. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι η αστοχία στα τρίποντα και βέβαια αυτό που δεν φαίνεται στην δική του στατιστική. Το παθητικό του στους εφηδιασμούς του ομάδου έχει δεχτεί 5 στις 6 προσπάθειες, ενώ αυτός έχει έναν εφηδιασμό σε 3 προσπάθειες. Αντίθετα, το Μαρούσι έχει και αυτό 50% στις βολές. Έχει βάλει ένα 5 τρίποντα. Έχει 7-14 τρίποντα και 4-5 βολές. Έχει ένα τρίποντο παραπάνω, έχει καμιά βολή παραπάνω, έτσι γίνονται οι διαφορές. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Στεφάνο από το time out. Παναγιώτη. Διακρίνω μια ταραχή, είπε ο Κώστας Επιλαφίδης στους παίκτες του και δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται. Ηρεμήστε, προσπαθήστε να... Ταραχή, αλήθεια, γιατί τι είναι τώρα. Κάνα τελικό είναι το μάτσα αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Για συνέχισε, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά που λες. Έτσι ακριβώς είπε ο κύριος Πιλαφίδης. Πρέπει να ηρεμήσετε. Αν δεν μπορείτε να βάλετε την μπάλα μέσα στο καλάθι, κάντε τα απαραίτητα screen. Πρέπει να βρούμε ελεύθερα σουτ και να μπορέσουμε να βρούμε την ηρεμία μας. Αυτό είναι το πρώτο, το α και το ω, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιλαφίδης προς τους παίκτες του και αυτό που θα πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Μας. Ο Γιαντίνοβιτς θα πάρει το φάουλ στην προσπάθεια του να περάσει από την baseline. Φάουλ του Τσιότρα. Ένας 19χρονος νεαρός, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί να παίζει στο Μαρούσι. Να, εδώ ο Ντάρκο Ρούσο που εμπιστεύεται αυτόν τον νεαρό, τον Τσιότρα. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε τον Κογιαντίνοβιτς. Γύρισε μετά από αρκετή ώρα ο Καλαμπόκης. Επαναφορά από τον Τσαπάνοβιτς για τον Πάσαλιτς. Αγαδάκος Βεργίνης. Σουτ για τρεις από τον Τσαπάνοβιτς που κάνει σε φτε. Σπάει το ρόδι μέσα σε θερμά χειροκροτήματα. 19-21. Ο Τσαπάνοβιτς έχει αυτή τη στιγμή 1 στα 2 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 λάθη, 1 ασίστ. Το Μαρούσι θα ανταποδώσει με τον Γιάσβιν. 19-23. Κύριε Φίλιππε. Για να ακούσουμε ξανά, Παναγιώτη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Στεφανίδη. Έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο και δεν θα το ξαναδούμε μέχρι το τέλος του αγώνα στο τέρεν. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για το Μαρούσι. Γιατί ο Στεφανίδης σίγουρα είναι μια πολύτιμη λύση, ειδικά στην επίθεση. Ο Πιλαφίδης κάνει αυτό που, για το οποίο συζητάγαμε προηγουμένως. Προχωράει πιο βαθιά στους ψηλούς. Πιλαφίδης, ο τέταρτος ψηλός της ομάδας που μπαίνει στο παιχνίδι, αντί του Πασαλίτσα. Γιάσβιν για τον Σεϊμπούτης. Χαμηλά στον Abrams. Πάντα Abrams θα νικήσει, αλλά όχι μέχρι τέλους τον Πάσαλιτς. Θα νίκησε από την άποψη ότι τον άδειασε με την προσποίηση και ελευθέρωσε το πεδίο, αλλά το σουτ δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Φάουλ στο low post από τον Κολόκα πάνω στον Χαριτόπουλο. Δεν έχει δικαίωμα βολών ο ΠΑΟΚ. Ήταν το τρίτο ομαδικό για τον Μαρούσι, όλα αυτά. 3:47 πριν το τέλος του μηχρόνου, με το σκορ να είναι πολύ χαμηλά, 19-23. Αγαδάκος για τον Βεργίνη. Στεπάνοβιτς. Βεργίνης. Με αντίπαλο τον Τσιότρα, οι δύο νεαροί. Ο ένας 19, ο άλλος 20. Η μπάλα εκτός τερέν για τον Μαρούσι. Με τον Στεπάνοβιτς να υποπίπτει στο τρίτο του φάουλ. Θα πάει τώρα στον πάγκο για να πάρει μερικές ανάσες. Επιστρέφει ο Κογιαντίνοβιτς. Ξανά εδώ.
Ο Στεφάνοβιτς έχασε τον ελέγχο της μπάλας πάνω στην τρίπλα. Γιάσβιν, Abrams. Επιθετικό φάουλ από τον Κολόκα εκτός μπάλας στην baseline. Εδώ σπρώχνονται Κολόκας και Κογιαντίνοβιτς. Τελικά βγαίνει νικητής ο Κογιαντίνοβιτς χάρη σε αυτό το φάουλ που σφύριξε ο Σκινάς και για το οποίο φάουλ με βάση το replay που είδαμε δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Βεργίνης. Καλαμπόκης. Εναντίον Κυρίτσι. Παναγιώτη, για ποιον παίκτη μου είπες ότι έχει πρόβλημα και ίσως δεν θα παίξει? Ο Στεφανίδης. Αλλιά, και έτσι εξηγείται και η συμμετοχή του Τσιότρα δηλαδή. Γιάσβιν. Ο έκτος εφηνιδιασμός για τον Μαρούση. Πετύχει 12 από τους 25 πόντους στο Μαρούση στον εφηνιδιασμό. Πολύ εντυπωσιακό. Και μάλιστα τουλάχιστον δύο από αυτούς τους έχει τελειώσει ο Γιάσβιν, ο σέντερ της ομάδας. Time out, καθώς το σκορ είναι στο 19-25. Θα μείνουμε όμως, δεν πάμε σε διαφημίσεις, ξαναβλέπουμε εδώ. Το τελευταίο καλάθι του Αμαρουσίου. Το Μαρούσι που σχεδόν από ξεκίνημα κρατάει σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Με κύριο όπλο του τον εφηνιασμό. Να επαναλάβω την επίδοσή του είναι 6 καλάθια σε 7 προσπάθειες εφηνιασμού. Γι' αυτό και είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό του στα δίποντα, 9 στα 17. Που σημαίνει ότι στο 5 εναντίον 5 έχει βάλει 3 στα 10, έχει 30%. Αλλά αν προσθέσει κανείς και τους εφηνιασμούς, το ποσοστό αυτό πηγαίνει στο 53%. Δύο και 33 πριν το τέλος. ΠΑΟΚ 19, Μαρούς 25. Αλίευσες, Παναγιώτη, κάτι στο time out? Να πούμε ότι ο Κώστας Πυλαφίδης που και πάλι ζήτησε το time out ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη φορά και οι φωνές του ακούστηκαν μέχρι την κερκίδα. Καταρχήν τα έψαλε σε Αγαδάκο και Πάσαλιτς, οι οποίοι δεν κάνουν φάουλ όταν βλέπουν τους παίκτες του Αμαρουσίου σε πλεονεκτική θέση. Κάντε επιτέλους ένα φάουλ, τους είπε χαρακτηριστικά. Ενώ αυτός που τα άκουσε κυρίως ήταν ο Βεργίνης. Του είπε ο προπονητής του: κάνεις 70 τρίπλες σε μια επίθεση χωρίς να δίνεις πάσα. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Πρέπει να γίνονται εναλλαγές της μπάλας για να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε. Για να κουραστεί η άμυνα, να βγει εκτός ισορροπίας. Έχει δίκιο ο Πυλαφίδης. Τσιότρας. Στεφανίδης. Προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στον Abrams, αλλά ο Γιαντίνοβιτς θα διώξει εκτός ταρέν. Το Μαρούσι έχει 11 δεύτερα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Επιστροφή Πάσαλιτς για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Χαριτόπουλος. Κυρίτσης. Περνάει από την baseline, παίρνει το φάουλ από τον Πάσαλιτς. Ένα φάουλ μάλλον αχρίαστο. Τη στιγμή που έγινε εκεί. Πού θα μπορούσε να πάει ο Στεφανίδης? Ο Κυρίτσης και λέει ο Στεφανίδης. Τσιότρας. Γιάσβιν. Τον δυσκολεύει ο Βεργίνης. Τσιότρας για τον Κυρίτσι. Παίρνει το φάουλ από τον Κογιαντίνοβιτς. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξανά η φάση. Αν ο Κυρίτσης ευστοχούσε θα μέτραγε το καλάθι και θα πήγαινε και στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. Όχι, με βάση το ότι οι διαιτές έδωσαν την μπάλα απ' έξω.
Κυρίτσης πάνω σε άμυνα. Ο Γιάσβιν κέρδισε το rebound. Δέχθηκε το stop στην τελική προσπάθεια, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Ξανά εδώ η φάση. Ο φάουλ από τον Γιαντίνοβιτς. Τον είδατε να σηκώνει το χέρι του. Πήγε χαμένο το stop του Αγαδάκου, αλλά δεν ξέρουμε αν θα υπήρχε αν δεν έκανε το φάουλ από τον Γιαντίνοβιτς. Δύο βολές για το Γιάσβιν, ενώ το Μαρούσι προηγείται πάντα με 19-25. Έξω Abrams, μέσα ο Καϊμακόγλου. ...19-26, διαφορά ως 7. Στη μεγαλύτερη τιμή της δηλαδή, υπέρ του Αμαρουσίου. Βεργίνης. Με αντίπαλο τον σχεδόν συνομιλικό του Τσιώτα, Καλαμπόκης. Φάουλ στον Σεϊμπούτης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι απλώς προσπάθησε να αμυνθεί. Σηκωμένα τα χέρια, ρε, τι να κάνει. Να πει στον αντίπαλο, παίρνω. Δύο βολές για το Καλαμπόκι. ...20-26 ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει ένα πόντο μετά από πολλή ώρα. ...21-26. Ακόμα 1-15. Σεϊμπούτης. Σιώτρας. Γιάσβιν. Σεϊμπούτης για τον Κυρίτση. Αυτός βγάζει την άμυνα εκτός ισορροπίας και πετυχαίνει ένα απίστευτο καλάθι. Ενώ έχει δεχθεί φάουλ και είναι εκτός, ουσιαστικά εκτός Βεληνικούς, καταφέρνει μέσω ταμπλό να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ θεαματική από τον Αλέξανδρο Κυρίτση. 21-28, ποιος τρύπησε σε αυτή τη φάση όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. 21-29, διαφορά σε 8, η πιο μεγάλη μέχρι τώρα στο μάτς. Και είδατε τον Πιλαφίδη σχεδόν σε απόγνωση. Και εκφράσει που έλεγε, τι άλλο μπορώ να κάνω. Καλαμπόκης. Πάντα Καλαμπόκης. Εκεί που πήγε να χάσει την μπάλα, ξαφνικά βρέθηκε με πλεονέκτημα. 23-29. Διαφορά στους 6 και νέο time-out στα 39 δεύτερα πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου. Η στατιστική του ΠΑΟΚ σε σχέση με εκείνη του Αμαρουσίου λέει ένα εμβολιασμό σε 3 προσπάθειες. 4 στις 5 βολές και 8 στα 16 δίποντα. 1 στα 8 τρίποντα μαζί με την... Με τους αντίπαλους εμβολιασμούς τα τρίποντα είναι η αχίλιος πτέρνα του κεφάλου της Θεσσαλονίκης. Και στα λάθη δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, 8 λάθη δεν είναι λίγα. Έχει ανανεώσει 4 επιθέσεις από επιθετικά rebound. Για να δούμε και την άλλη πλευρά, το Μαρούσι, τι κάνει μέχρι στιγμής. Είπαμε 6-7 εμβολιασμούς. 6-8 δίποντα, 10-19, 6-8 βολές, 10-19 δίποντα, 1-6 τρίποντα. 7 λάθη κατά ένα λιγότερο από τον αντίπαλο. Έχω την αίσθηση ότι κατά βάση διαφορά γίνεται από τους εφημιασμούς του Αμαρουσίου και κατόπιν από την αστοχία του ΠΑΟΚ στα τρίποντα, όπου εντάξει και το Μαρούσι έχει παραπλήσει, φτάρει ο ένας στα 8, ο άλλος ένας στα 6. Άρα η μεγάλη διαφορά είναι στο transition παιχνίδι. Τσιώτρας υπό την πίεση του Βεργίνη.
Παναγιώτη, έχουμε κάτι, για πες μας γρήγορα. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο Ρούσος σχεδίασε ένα σύστημα βάση το οποίο θα πήγαινε ο Χαραλαμπίδης για τρίποντα, εκτός αν δεν μπορούσε και η μπάλα θα πήγαινε μέσα στο καλάθι όπως και έγινε. Μάλιστα. Συνήθως οι προπονητές αυτό κάνουν, δίνουν μια βασική εντολή, αλλά δίνουν και τις εναλλακτικές. Και εδώ λειτουργήσαν οι εναλλακτικές και μάλιστα πολύ εύκολα. 23-31 στους 8 και πάλι, στη μεγαλύτερη διαφορά για το Μαρούσι. Καλαμπόκης. Ταλαιπωρείται, προσπαθεί να βρει λύση, αλλά δεν πασάρει. Τι θα γίνει. Και όμως είχε την αυτοκυριαρχία να τελειώσει την φάση με ακραίο ίσως τρόπο, γιατί όλη η επίθεση εκτελήθηκε σχεδόν όλη με την μπάλα στα χέρια του. Θα περίμενε κανείς μια πάσα, αλλά τελικά ο Καλαμπόκης κατάφερε να διεισδύσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Μαρουσίου, μειώνοντας σε 25-31. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο, που θα έλεγα ότι δεν ήταν το καλύτερο από πλευράς ποιότητας. Δεν είχε και ιδιαίτερες συγκινήσεις, καθώς οι εναλλαγές στο σκόρ ήταν ανύπαρκτες. Το Μαρούσι πήρε τα μπρος από την αρχή και τα κράτησε με μικρές αυξομοιώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Ας ελπίσουμε ότι στην επανάληψη ο συναγωνισμός θα είναι υψηλότερος, πράγμα που θα εκτινάξει το ενδιαφέρον σε πιο ψηλά επίπεδα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε περίπου 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πρωταθλήματος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Μαρούσι. Να υπενθυμίσω ότι το σκορ είναι 25-31 υπέρ του Μαρουσίου. Ενός Μαρουσίου που είχε σταθερά το προβάδισμα σε όλο το πρώτο ημίχρονο και χτύπησε τον επιθετικά τον αντίπαλό του, κυρίως στον ευνηδιασμό, όπου είχε 6 στις 7 αποτελεσματικές προσπάθειες. Απ' την άλλη πλευρά να σημειωθούν οι κακές επιδόσεις του ΠΑΟΚ στα τρίποντα, 1 στα 8. Όχι ότι ο Μαρουσίου ήταν καλύτερες, 1 στα 6. Γενικά, ένα παιχνίδι όπως είπαμε και νωρίτερα, όχι υψηλής στάθμης, όχι υψηλού ανταγωνισμού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εδώ βλέπουμε τα βασικά στατιστικά του αγώνα. Τώρα έχουν σειρά κάποια highlights, εν τω μεταξύ οι προπονητές κάλεσαν τους παίκτες για τις τελευταίες οδηγίες πριν από την έναρξη της τρίτης περίοδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας παίκτης των δύο ομάδων δεν βρίσκεται σε ρυθμό, σε διψήφιο αριθμό πόντων μετά το πρώτο ημίχρονο. Καλαμπόκης είναι ο καλύτερος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 8 και από την άλλη πλευρά ο Κυρίτσης με 9. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις στα rebound. 11 αμυντικά, 4 επιθετικά, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και το Μαρούσι. Κυρίτσης, ένας γκάρ, έχει τα περισσότερα rebound στον αγώνα. Να και η σκόρερ.
Στο Μαρούσι με Κυρίτσι, Χαραλαμπίδη, Σεϊμπούτης, Γιάσβιν και Έιμπραμς. Ως φαίνεται πράγματι δεν θα παίξει ο Στεφανίδης, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, όπως μας είπε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Ο ΠΑΟΚ με Βεργίνη, Καλαμπόκη, Όστοιτς, Στσεπάνοβιτς και Πάσαλιτς. Στσεπάνοβιτς για τον Όστοιτς. Θα κάνει το φάουλ για να τον σταματήσει ο Έιμπραμς. Δύο βολές για τον Όστοιτς. Τζούρο Όστοιτς, ύψος 2 και 11, όπως τουλάχιστον λένε τα κοιτάπια. Σχετικά δυνατά πόδια που δεν του επιτρέπουν μεγάλα άλματα, αλλά δυνατό κορμί από τη μέση και πάνω. Και μια καραφλίτσα που τον κάνει να δείχνει ίσως και λίγο μεγαλύτερο από ότι είναι. Δεν είναι μικρός, αλλά 31 ετών. Γιάσβιν για τον Έιμπραμς. Χαραλαμπίδης. Σεϊμπούτης χαμηλά στον Γιάσβιν. Το σούτικο πίεση, rebound εύκολο από τον Βεργίνη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να εφηδιάσει. Το Μαρούσι έχει καλύψει τα νότα του. Νέο φάουλ του Έιμπραμς πάνω στον Όστοιτς. Σε αυτό το σημείο του αγώνα ο ΠΑΟΚ δείχνει να κάνει πράξη την εντολή του προπονητή του και να βάζει την μπάλα με καλό τρόπο με στη ρακέτα. Αλλά αν πιστεύει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα, μάλλον γελιέται. Βεβαίως χρειάζεται η μπάλα να κουμπίσει το τέρα, αλλά χρειάζεται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται και απειλή απ' έξω, χρειάζεται καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, χρειάζεται και κάποιος ευνοιασμός. Όστοιτς εδώ βρήκε αντίσταση από τον Γιάσβιν. Χαραλαμπίδης. Γιάσβιν. Χαραλαμπίδης ξανά. Παίρνει την μπάλα στο low post ο Κυρίτσης, αλλά θα νικηθεί από τον Πάζαριτς, καθώς έγιναν πολύ γρήγορα εκεί οι αλλαγές στο μαρκάρισμά του. Στσεπάνοβιτς. Όστοιτς. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο, μπορεί και να κάνει και βήματα. Στσεπάνοβιτς πάνω σε άμυνα. Rebound από τον Καϊμακόγλου που κράτησε μακριά τον Γιάσβιν. Και να εδώ ένας ακόμα εφηδιασμός για τον Μαρούσι. Ο έβδομος, παρακαλώ. Ο έβδομος σε 8 προσπάθειες. Και ο τρίτος που τελειώνει με τον Γιάσβιν, τουλάχιστον ο τρίτος, 26-33. Ο Πάζαλιτς προσθέτει ένα ακόμα άστοχο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ. Φάουλ από τον Όστοιτς στον Κυρίτσι. Φάουλ που είχε και το στοιχείο της βιαιότητας, αλλά βεβαίως οι διαιτές δεν έκριναν ότι έπρεπε να φτάσουν μέχρι το αντιαθλητικό. Βήματα. Βήματα από οι διαιτές. Δεν τα κατελόγησαν, είχαν αντίθετη άποψη. Ο Βορεάδης απειλεί με τεχνική ποινή τους διαμαρτυρόμενους. Το Καϊμακόγλου θα πετύχει το δεύτερο τρίποντο του Αμαρουσίου. Ο Μαρούσι που σουτάρει πλέον 2 στα 7 τρίποντα και το σκορ έχει φτάσει στο 26-36, 10 πόντι διαφορά υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Εδώ το φάουλ πάνω στον Βεργίνη. Τα φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο είναι 3 για τον Μαρούσι, 1 για τον ΠΑΟΚ. Βεργίνης. Καλαμπόκης. Επιθετικό από τον Βορεάδη. Μέσα σε διαμαρτυρίες, για να ξέρω μια φάση. Βεβαίως υπήρξε επαφή με τοπική, απλά νομίζω ότι δεν σφυρίχθηκε το φάουλο αμέσως. Γιάσβιν. Το Μαρούσι
είναι να μετατρέψει το μάτς σε περίπατο μετά από αυτό το νέο τρίποντο από το Χαραλαμπίδη, 26-39. Είναι το δεύτερο του Χαραλαμπίδη και το τρίτο του Αμαρουσίου. Πάζαλιτς για τον Τσεπάνοβιτς. Αυτός δεν μπορεί να βρει τις λύσεις, δεν μπορεί να προσφέρει όσα έχει συνηθίσει να περιμένει ο ΠΑΟΚ από αυτόν. Εδώ ο Καλαμπόκης θα δώσει τη λύση από τη γωνία μετά την καλή πάσα του Τσεπάνοβιτς. 29-39. Χαραλαμπίδης στον ελεύθερο Καϊμακόβλου. Σεϊμπούτης. Χαραλαμπίδης. Νέα προσπάθεια για τρεις. Rebound από τον Καϊμακόβλου. Ο Μαρούς είχε ευνηδιασμό, είχε καλύτερα τρίποντα, ανανεώνει τώρα και τις επιθέσεις. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μπορεί να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το πλεονέκτημά του. Εδώ ο Χαραλαμπίδης διεισδύοντας κέρδισε φάουλ από τον Πάσαλιτς. Θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Με σκορ 29-39. 6 λεπτά και 3 δεύτερα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Τρίτο φάουλ για τον Πάσαλιτς. Πρώτη βολή πάει χαμένη από τον Χαραλαμπίδη. Εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν να παροτρύνουν την ομάδα τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα τη βοηθήσουν να ανακάμψει. 29-40. Βεργίνης. Τσεπάνοβιτς δεν βρίσκει την μπάσα, αλλά τελικά υπό πίεση θα μπορέσει να κάνει ένα εύστοχο σουτ μέσα από τη ρακέτα. 39-40. Η διαφορά που είχε πάει προς τη στιγμή 13, κατέβηκε ως 9. Χαραλαμπίδης. Γιάσβιν. Σεϊμπούτης. Χαμηλά στον Καϊμακόβλου. Αλλιώνει το σουτ ο Πάζαλιτς μόνος του, χωρίς να πάρει βοήθεια από συμπαίκτη του στο μαρκάρισμα του Καϊμακόβλου. Φάουλ από τον Χαραλαμπίδη στο Βεργίνη, που πάει στη γραμμή για δύο βολές. Όλα αυτά 5 και 16 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Με το Μαρούσι να φτάνει τα 4 φάουλ. Πάω και έχει 3, ξανά εδώ η φάση. Ο Βεργίνης θα πετάξει την πρώτη ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε τον Αγαδάκο έτοιμο να επιστρέψει για τον ΠΑΟΚ. Δύο χαμένες βολές από τον Βεργίνη σε αυτό το κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ σημείο. Είναι πολλές και κρίσιμο ενώ γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης. Χρειαζόταν τους πόντους αυτούς του Βεργίνη για να μειώσει στους 7 και να γίνει πιο απειλητικός για τον Μαρούσι. Ο Αγαδάκος πήρε τη θέση του Όστουιτς. Κυρίτσης, Σεϊμπούτης. Σουτ πάνω σε άμυνα. Rebound εύκολο από τον Βεργίνη. Ο Πάκου προσπαθεί να φύγει στον ενδιασμό, αλλά η πάσα του Βεργίνη είναι για τις πινακίδες, για τα τραπεζάκια που είναι πίσω από την μπασκέτα. Αλλά δεν βλέπω τον προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει πρόθεση να επαναφέρει τον Πάρκερ. Συμβαίνει κάτι με τον Αμερικανό, Παναγιώτη? Όχι, απολύτως τίποτα δεν έχει ο Πάρκερ. Είναι θέμα επιλογής Πιλαφίδη, μάλλον. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο οποίος Πιλαφίδης τώρα πάει πιο βαθιά στον πάγκο σε σχέση με τους ψηλούς. Θα χρησιμοποιήσει το Κούβελα, ενώ το Μαρούσι ανεβάζει τη διαφορά στους 11. 31-42. Βεργίνης κλείνεται. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, πιεζόμενος από δύο αντιπάλους. Κουβέλας αντί Πάζαλιτς. Δεκαπέντε δεύτερα για τον ΠΑΟΚ να εκδηλώσει επίθεση. Βεργίνης.
Καλαμπόκης έχει στην πλάτη του τον Κυρίτσι. Ελεύθερος ο Αγαδάκος στη γωνία. Άσχημο σούτ, παρότι δεν υπήρχε ένας παίκτης εκεί κοντά. Κυρίτσις. Θα κλέψει ο Βεργίνης. Εδώ ο νεαρός έδωσε με καλό τρόπο αμυντική βοήθεια στο μαρκάρισμα του Καλαμπόκη. Βεργίνης. Καλαμπόκης. Ο Σεϊμπούτης θα κλέψει και θα φτάσει εύκολα στο lay-up. Ένας ακόμα εφηλιασμός για τον Μαρούσι, το οποίο έχει πια 8 στους 9 πρέπει να έχει. Και η διαφορά στους 13 στη μέγιστη τιμή, 31-44. Πάω προς τη στιγμή, είχε μειώσει 9, αλλά μετά από εκείνες δύο άστοχες βολές του Βεργίνη. Εδώ πρέπει να έγινε φάουλ πάνω στον Τσεπάνοβιτς, το οποίο δεν καταλόγησε ο Βορειάδης. Για να ξαναδούμε το λεπτό. 31-46. Ο Τσεπάνοβιτς διαμαρτύρεται στον Βορειάδη. Υπάρχει replay. Έχουμε time out, θα το δούμε μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είσαι άντρας, πάρτο. You Man, το περιοδικό που κάνει ρεκτυφιέ στην οπτική σου. Δώρο DVD με την πιο προχώ, σεξι, 3D ταινιάρα. You Man, αν είσαι άντρας, πάρτο. Μάχη στο Super Sport 1. Η πιο καυτή έδρα του πλανήτη. Το πιο ηλεκτρικό ντέρμπι στον κόσμο. Η πιο μεγάλη εχθρή της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Απαγορεύεται για καρδιακούς. Μπαρτσελόνα Ρεάλ, Σάββατο 10 Μαρτίου, ζωντανά και αποκλειστικά. Μόνο στο Super Sport 1. Και πάλι από το κλειστό γήπεδο της Πηλέας για τη συνέχεια του αγώνα ΠΑΟΚ Μαρούσι. Σκορ 31-46. Είδαμε το replay, δεν μπορώ να έχω άποψη. Ας ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφανού. Παναγιώτη. Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα για τον Πάρκερ. Το ρωτήσαμε τώρα στον πάγκο του ΠΑΟΚ τι ακριβώς συμβαίνει. Παραπονέθηκε στο ημίχρονο ο Αμερικανός ότι πονάει το πόδι του. Μπορεί όμως να αγωνιστεί και αν το επιθυμεί ο Πιλαφίδης στη συνέχεια του αγώνα μπορεί να τον ρίξει στο παιχνίδι. Κατά τα άλλα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε επιλογές έξω από την περιφέρεια για την συνέχεια του αγώνα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε δύο απολύες. Τραυματίας ο Στεφανίδης από την πλευρά του Αμαρουσίου, τραυματίας ο Πάρκερ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα τι είχαμε, τεχνική ποινή, πήρε σύνδεση, το πώς και το γιατί, Παναγιώτη. Γιατί και εγώ είχα στραμμένη την προσοχή μου σε αυτά που έλεγε εσύ και δεν παρακολούθησα. Απλά είδα τον Βορειάδη να δείχνει τεχνική ποινή το... Τεχνική ποινή στον Τσεπάνοβιτς. Στεπάνοβιτς εκτελεί βολές. Ναι, ναι, εκτελεί βολές. Μου φαίνεται ότι μετά θα εκτελέσει το Μαρούσι. Βλέπω ότι δεν διεκδίδεται εδώ η μπάλα, έβαλε δύο βολές Στεπάνοβιτς. Και τώρα πάμε για το Μαρούσι. Στεπάνοβιτς μείωσε σε 33-46. Και τώρα πάει ο Κυρίτσης για δύο βολές και η κατοχή θα είναι για το Μαρούσι. Άρα... Τεχνική ποινή πράγματι στον ΠΑΟΚ και όπως λέτε εσείς στον Στεπάνοβιτς. Ο οποίος συνέχισε να διαμαρτύρεται για εκείνο το φάουλ στο τρίποντο που δεν στηρίχθηκε. Προφανώς κάτι τέτοιο θα πρέπει. Προφανώς είναι κάτι τέτοιο και εκείνη την ώρα μιλούσα. Καλά, δεν έχω την απέτηση να καταλαβαίνεις και από τόση απόσταση τι γίνεται μέσα στο τερένο. Γιατί μπορεί να λέει κάτι ο Στεπάνοβιτς, αλλά πού να ξέρουμε τώρα εμείς απ' έξω τι ακριβώς είναι αυτό που λέει. Το σίγουρο, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση υποθέτουμε με βάση τα λογικά δεδομένα. Ακριβώς. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι ο Στεπάνοβιτς πήρε τεχνική ποινή. 33-47. Λάθος από τον Χαραλαμπίδη.
προϋποθέσεις φλουδιασμού για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσεπάνοβιτς κλείνεται, θα τελειώσει όμως η φάση. Παρότι στριμώχθηκε εκεί κάπου στην baseline, 35-47. ΠΑΟΚ κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί η διαφορά έχει ανοίξει αρκετά και προηγουμένως ακόμα περισσότερο. Έχει φτάσει μέχρι τους 14 πόντους, τώρα είναι στους 12. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η προσπάθειά του, όσο το Μαρούσι μπορεί και χτυπάει με άνεση στον εφηδιασμό. Κυρίτσης. Λάθος πάσα, η μπάλα έχει βγει εκτός τερέμου. Time out. 2 και 21 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 δεύτερα για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση του μετά το time out. Ο ΠΑΟΚ έχει 0 πόντους από επιθετικά rebound. Να και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ανάμεσα στους θεατές του αγώνα. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής που δεν τέλειωσε την αγωνιστική περίοδο ως προπονητής της ΑΕΚ. Μάζεψε την ομάδα, πέρασε όλα τα δύσκολα και κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι της ομάδας του έδειξαν την άγουσα. Έτσι είναι. Όταν τραβήξεις την ανηφόρα και βγάλεις και το κάρο από τη λάσπη, μετά σου λένε και γεια σου. Παναγιώτης, ακούμε. Λοιπόν, ικανοποιημένος ο Ντάρκο Ρούσο σε γενικές γραμμές. Αυτό που είπε ως παράπονο στον Χαραλαμπίδη είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να κάνει βεβαιασμένες ενέργειες. Δεν παίρνουμε την μπάλα και σουτάρουμε κατευθείαν. Προσπαθούμε να οργανώσουμε και αν δεν μπορούμε, πασάρουμε. Είπε χαρακτηριστικά, όπως τώρα για παράδειγμα που έκανε μια βεβαιασμένη. Εντάξει, όλα αυτά, Παναγιώτη μου, όμως έχουν εφαρμογή, έχουν αντίκρισμα, έχουν αντίκτυπο όταν έχει έναν πραγματικό playmaker. Ο Χαλαμπίδης δεν είναι γνήσιος playmaker, είναι ένας κατά συνθήκη playmaker, όπως το είπαμε από την αρχή. Και να πούμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι του Αμαρουσίου, μην πάθει ότι έπαθε και ο Στεφανίδης, διότι όλη την εβδομάδα ταλαιπωρήθηκε από το ίδιο πρόβλημα. Ουσιαστικά παίζει απροπόνητος σήμερα και μου έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκος Λινάρδος: προσευχόμαστε στο Θεό να μην βγει νοκάουτ και ο Χαραλαμπίδης. Ήταν φανερό ότι κάτι τρέχει από την ευκολία με την οποία ο Ρούσο έφτασε μέχρι τον τρίτο playmaker της ομάδας και μάλιστα για πολλή ώρα τον Τσιότρα. Αυτό έδειχνε ότι όχι μόνο, εντάξει, δεν έχει τον Στεφανίδη, αλλά ότι δεν εμπιστεύεται και απόλυτα τον Χαραλαμπίδη. Ο Στεφάνοβιτς μείωνε στους 10, 37-47, 1 και 49 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ξυπνάει, τουλάχιστον παρουσιάζει μια κινητικότητα, βγάζει μια ενέργεια πια μέσα στο παρκέ, δείχνει μια θέληση να επιστρέψει. Καραλαμπίδης. Κυρίτσης με καλές προϋποθέσεις απαντά με ένα αποστομωτικό, θα έλεγα, στην παρούσα φάση καλάθι τριών πόντων. 37-50. Εκεί το ξέχασε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Βεργίνης. Καλαμπόκης. Φάουλ στον Αγαδάκο. Δύο βολές για τον ψηλό του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά 1 και 15 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μουσική 38-50 με την πρώτη βολή του Αγαδάκου, ο οποίος έχει 3 πόντους και 4 ριμπάουντ. 39-50. Χαραλαμπίδης. Μουσική
πάντα Χαραλαμπίδης. Προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση στο Μαρουσίου. Κυρίτσης. Καϊμακόγλου έσπρωξε αντικανονικά για να πάρει θέση στο low post. Η μπάλα περνάει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Πολύ σωστό το σφύριγμα του Βορειάδη. Εδώ βλέπετε το χέρι του Καϊμακόγλου πως απόθυσε τον Καλαμπόκη. Βεργίνης. Jump stop από τον νεαρό. Ο Αγαδάκος δεν μπόρεσε να ελέγξει το επιθετικό rebound. Ο Καλαμπόκης υποχρεώθηκε σε foul. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Το τρίτο προσωπικό του Καλαμπόκη. Το Μαρούσι έχει δικαίωμα για δύο βολές. 41 δεύτερα και 4-10 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Και με σκορ 39-50. Ο Κυρίτσης, πιο εύστοχος παίκτης του Αμαρουσίου στις βολές, έχει 6 στις 8, τώρα 7 στις 9 και συνολικά 14 πόντους. Τον ακολουθεί ο Χαραλαμπίδης με 11. Ο Κυρίτσης στους 15, το Μαρούσιου στους 52, προηγείται με 13, 39, 52, Καλαμπόκης. Αγαδάκος για τον Κούβελα. Στεπάνοβιτς προσπαθεί να παίξει το πίκ, να στήσει το πίκ ρόλ με τον Κούβελα. Τώρα πρέπει να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Καϊμακόγλου. Πράγματι αυτό κάνει, αλλά θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Όμως ο Βορειάδης κρίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ακόμα ευκαιρία, 3 δεύτερα πριν από το τέλος επιλήξης της επίθεσης του. Επίθεση εκτάκτου ανάγκης για τον ΠΑΟΚ. Τσεπάνοβιτς για 3. Μάχη για το rebound υπέρ του Καλαμπόκη. Έχει 13 δεύτερα ο ΠΑΟΚ όσο απομένουν για να λήξει περίοδος για να κυλώσει επίθεση. Πάντα Καλαμπόκης για 3 από μακριά. Κακή επιλογή του. Σουτ πάνω σε άμυνα. Υπήρχε και χρόνος. Το Μαρούσι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το χρόνο που απέμενε γιατί ο Κυρίτσης αναγκάστηκε να στάρει από πολύ μακριά. Όμως δεν το χρειαζόταν και πολύ αυτό το τρίποντο. 13 πόντι διαφορά. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Πόσο μάλλον καθώς ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει, δεν φαίνεται να βρίσκει λύσεις. Και με αποτέλεσμα το Μαρούσι να κρατάει σταθερά το προβάδισμα χωρίς να δέχεται απειλές. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μπασκετικό συναγερμός στα παρκέ της Ευρωλίγκα και στα κανάλια Supersport. Πράσινα τρένα. Κόκκινες τορπίλες. Κιτρινόμαυρες ταξιαρχίες. Μη χάσετε αυτή την αγωνιστική CSKA Ολυμπιακός. Μπενετών Άρης. Παναθηναϊκός Προχώρ. Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν την επέλασή τους στα παρκέ της Ευρωλίγκα και όλοι οι αγώνες είναι αποκλειστικά στα κανάλια Supersport. Τελευταίο δεκάλεπτο στον αγώνα ΠΑΟΚ Αμαρουσίου. 39-52 προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την τελευταία απέλπιδα προσπάθεια για να ανατρέψει την κατάσταση με playmaker τον Καλαμπόκη, καθώς ο Πιλαφίδης είδε και αποείδε με τον νεαρό του Βεργίνη, ο οποίος δεν έδωσε σταθερές λύσεις, δεν είχε καθαρές ιδέες στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Στεπάνοβιτς, Καλαμπόκη, Πάζαλιτς, Κούβελα και Αγαδάκο. Απ' την άλλη πλευρά Χαραλαμπίδης, Καϊμακόγλου, Κυρίτσης, Γιάσβιν και Σεϊμπούτης.
Μακόγλου προσπαθεί να ελιχθεί με στη ρακέτα. Rebound από τον Καλαμπόκη. Παναγιώτη Στεφάνου, ακούμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο Πιλαφίδης θα κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια για την νίκη, επιμένοντας όμως σε παιχνίδι κάτω από το καλάθι. Βεβαίως ζήτησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιλεγμένες προσπάθειες από τον Τσεπάνοβιτς. Ρίχνει όμως βάρος σε Αγαδάκο και Κούβελα μέσα στη ρακέτα. Το φάουλ από τον Χαραλαπίδη πάνω στον Τσεπάνοβιτς θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ξανά η φάση. Ο Τσεπάνοβιτς στην γραμμή. Θα είναι το τρίτο φάουλ του Χαραλαπίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά κακά σήμερα. Ένα από αυτά είναι και η αστοχία του σε ελεύθερες βολές, όπου σουτάρει με 11 στις 16, 69%. 39-52 παρέμεινε. Σε Ιμπούτης πάνω σε άμυνα. Rebound από τον Κούβελα. Καλαμπόκης. Κούβελας. Νομίζω στο πρώτο του καλάθι το παιχνίδι. 41-52. Πράγματι. Πρώτο σουτ, πρώτο καλάθι για τον Κούβελα. Που έχει ενεργητικό και ένα rebound. Γιάσβιν. Χαραλαμπίδης. Κυρίτσης θα χάσει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση με τον Αγαδάκο. Φάουλ από τον Σεϊμπούτης. Έξυπνο φάουλ, καθώς ο Σεϊμπούτης δεν είχε αποκτήσει πλέον έκτημα για βολές. Τελικά, και εδώ, τα διαιτητές είπαν δύο. Κάνει να δούμε τη φάση. Ο Αγαδάκος στις βολές. Συνεχίζει εύστοχος. 42-52. 8 και 21 πρώτο τέλος. με τον Αγαδάκο να προσφέρει πολύτιμες λύσεις, πολύτιμους πόντους χάρη στην ευστοχία του από τη γραμμή των βολών. Χαραλαμπίδης. Abrams για τον Σεϊμπούτης. Πιέζει εκεί ο Τσεπάνοβιτς. Γίνεται δύσκολη κυκλοφορία της μπάλας για τον Μαρούσι. Φάουλ εκτός μπάλας που καταλογίζει ο Σχοινάς. Τον Αγαδάκο, ο οποίος έσπρωξε αντικανονικά το προσωπικό του αντίπαλο. Καινούρια επίθεση, καινούριος χρόνος των 24 για το Μαρούσι. Χαραλαμπίδης. Πάνω σε αυτόν θα έπρεπε να γίνει ίσως πιο πιεστική η άμυνα του ΠΑΟΚ. Σεϊμπούτης σε πάνω από τις βήματα από τον Λιθουανό. Καταλογίζει ο Σχοινάς. Την μπάλα για τον ΠΑΟΚ που έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. 7 και 49 από το τέλος. 43-52. Καλαμπόκης. Πάντα Καλαμπόκης. Ο Γιαντίνοβιτς για τον Κούβελα. Καλαμπόκης χαμηλά. Φάουλε και από τον Γιάσβινα, αλλά ο Αγαδάκος αποδεικνύεται η λύση του τελευταίου δεκαλέπτου. Πετύχει 6 συνεχόμενους πόντους από τους 8 που έχει συνολικά. Abrams χαμηλά με το Κούβελα στην πλάτη του. Το σκορ τώρα είναι 45-52. Κυρίτσης. Χαραλαμπίδης από την baseline. Έχουμε φάουλ από τον Γιαντίνοβιτς, τρίτο φάουλ. 7 λεπτά ακόμα.
Abrams. Πιέζει ο Κούβελας. Διώχνει την μπάλα, αλλά αντικανονικά, όπως διαπιστώνει ο τρίτος διευθυντής του αγώνα, ο κ. Παπαπέτρου. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον ΠΑΟΚ, πρώτο για τον Κούβελα. Ο Σκινάς καταλογίζει φάουλ πάνω στα σκριν στον Κυρίτσι. Θεωρεί ότι έσπρωξε αντίπαλο αντικανονικά για να απελευθερωθεί. Το replay δεν ήταν replay, ήταν, δεν ήταν slow motion. Ήταν fast motion. Άστο. Για να ξαναδούμε. Ναι, φαίνεται πραγματικό ο Κυρίτσι να αποθεί τον αντίπαλο για να ξεφύγει και να πάρει την μπάλα. Έχουμε time out, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ήδη, όχι, δεν έχουμε διαφημίσεις τώρα. Είναι και αυτές οι διαφημίσεις ένα σταυρόλεξο. Βλέπουμε εδώ τη γενική στατιστική, 45-52 το σκορ. 14% πάω στα τρίποντα, 33% το Μαρούσι που βελτιώθηκε. Στα δίποντα 54% πάω, 51% το Μαρούσι που αν δεν είχε τους εφηνδιασμούς, τα ποσοστά του ήταν γύρω στο 30%. Έχει βάλει 9 στους 10 εφηνδιασμούς. Το Μαρούσι έχει 9 στους 10 εφηνδιασμούς και συνολικά 15 στα 29 τρίποντα. Που σημαίνει ότι αν αφαιρέσει τους εφηνδιασμούς έχει 6 στα 19 μετά, άρα 33% στα υπόλοιπα τίποτα. Τα φάουλ του Αμαρουσί, τα λάθη του Αμαρουσί είναι 13, του ΠΑΟΚ για να δούμε πόσα είναι. Του ΠΑΟΚ είναι 12, κοντά οι δύο ομάδες, κοντά και στα rebound. Ο τομέας που συνεχίζει να κάνει την διαφορά είναι τα εφηνδιασμοί του Αμαρουσίου και σε δεύτερο βαθμό η διαφορά ευστοχίας στα σούτ τριών πόντων. Το Μαρούσι σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έχει σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το φάουλ τελικά τι έχουμε. Αντιαθλητικό, τι είναι. Τι είναι. Τι είναι αντιαθλητικό. Έλα τώρα, μην τρελαθώ. Έσπρωξε για να ξεφύγει από τον αντίθετο χώρο με τέτοια αθλητικά δεδομένα. Ήταν, έχω την αίσθηση ότι ήταν υπερβολική η απόφαση του Σκινά. Βεβαίως υπήρχε φάουλ. 47-52 και τα λάθη μέσα στο παιχνίδι. Καλαμπόκης. Ο ΠΑΟΚ είναι βέβαιο ότι έχει επιστρέψει από τους 14 στους 5. Έχει καλύψει 9 από τους 14 πόντους που είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Κούβελας υποπίεση, ένα σούτ πάνω σε άμυνα και κυλήσει και ο χρόνος βέβαια, αλλά σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Όμως όπως δεν ήταν καλή και όλη η επίθεση του ΠΑΟΚ, η στατική επίθεση χωρίς κίνηση, χωρίς πληροφορία της μπάλας. Σε υπούτης χαμηλά στον Abrams. Κούβελας. Επιθετικό φάουλ από τον Abrams στον Κούβελα που καταλογίζει ο Σκινάς. Πράγματι ήταν ένα καθαρό επιθετικό. Άσχετα αν ο Κούβελας είχε προαποφασίσει να, ότι θα δεχθεί ας πούμε κάποια ηλεκτροπληξία. Καλαμπόκης. Κογιαντίνοβιτς. Καλαμπόκης έχει στην πλάτη τον Χαραλαμπίδη. Προσπαθεί να πλησιάσει. Αγαδάκος συνεχίζει να είναι η χρυσή λύση του ΠΑΟΚ σε αυτήν την τελευταία περίοδο. 49-52 με τον Αγαδάκο να έχει φτάσει στους 10. 4-4 βολές, 3-4 τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πια είναι πολύ κοντά στην μεγάλη ανατροπή. Μια ανατροπή που δεν φαινόταν και τόσο πιθανή. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου όταν το Μαρούσι προηγεί το με 13. Οι 13 όμως έχουν γίνει τώρα 3.
με το Μαρούσι να βρίσκεται στο 0 από πλευρά σκοραρίσματος μετά από 4,5 λεπτά σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Και βέβαια όσο αυτό συμβαίνει, τόσο ανεβαίνει το ηθικό του ΠΑΟΚ, που έχει και την ενίσχυση, την παρότρινση από τους οπαδούς του. Χαραλαμπίδης δυσκολεύεται να πασάρει. Στεφανίδης με αντίπαλο τον Καλαπόκη. Ψηλά το pick and roll, αλλά θα γλιστρήσει ο Κυρίτσης. Στεφανίδης θα προγνώσει, ο Κυρίτσης με συγχωρείτε. Το ΠΑΟΚ έχει μια νέα ευκαιρία. Παναγιώτη Στεφάνου, τι γίνεται εκεί? Υπάρχει ένας εκνευρισμός στον πάγκο του Αμαρουσίου. Για το γεγονός ότι... Πώς εξηγείται και από αυτά που ακούς και βλέπεις αυτή η ξαφνική, ας πούμε, μεταμόρφωση του Αμαρουσίου? Αυτό που είπε γιατί ο... μιλάμε για φοβερό blackout. Ο Καλαμπόκης πετυχαίνει το τρίποντο της σοφάρισης. 52-52, 5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Πάοκ μέσα σε 5 λεπτά έκανε ένα 13-0. Παναγιώτη, συνέχισε. Χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Ρούσος στο προηγούμενο time out. Σας ενημερώνω, είπε στους παίκτες του, ότι βρισκόμαστε 7 πόντους μπροστά. Τότε 7 πόντους μπροστά ήταν το Μαρούσι και όχι 7 πόντους πίσω. Θέλω να γυρίζει η μπάλα και να παίζεται με ηρεμία. Κάτι το οποίο φυσικά δεν συμβαίνει. Εδώ ο Abrams πήρε το φάουλ από τον Κούβελα. Φάουλ που θα τον οδηγήσει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 4 λεπτά και 48 δεύτερα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα το φτάσει. Τι φάουλ έκανε και ο Κούβελας? Αν έχει γίνει φάουλ σε σχέση με τον Κούβελα, έχει κάνει ο Abrams. Και αν δεν έγινε τίποτα εκεί, μπορεί να έχει κάνει φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έτρεξε για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα του Abrams. Ο Κούβελας πάντως σίγουρα δεν είχε κάνει φάουλ. Το σφύριγμα αυτό έχω την εντύπωση ότι ήταν για τα άγρια θηρία. Ο Abrams ξαναβάζει εδώ, βλέπουμε. Ξανάβαλε το Μαρούσι στη θέση του οδηγού, όπως λέει και ο Νίκος Παπαδογιάννης. Κούβελας, ο Γιαντίνοβιτς, Αγαδάκος. Αν το βάζε και αυτό, μια φάση που σίγουρα δεν ήταν μέσα στο ρεπερτόριό του, αλλά η καλή ψυχολογία τον οδήγησε να πάρει την ευθύνη, να πάρει το ρίσκο. Ο Γιαντίνοβιτς έχασε κατόπιν ένα ελεύθερο τρίποντο. Δύο χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Ένα lay-up και ένα ελεύθερο τρίποντο. 4 λεπτά πριν το τέλος, 4 και 10. Το Μαρούσι έχει την δυνατότητα, έχει την ευκαιρία να εδραιώσει το ισχυρό προβάδισμά του. Abrams ελεύθερος, δεν πήγε κανείς επάνω του. Και βέβαια ο Αμερικανός δεν συγχωρεί. Εκεί μπερδεύτηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κοίταξαν να κλείσουν πίσω, κανείς δεν πήγε όμως να μαρκάρει τον Abrams. 52-56, 3 και 44 πριν το τέλος. Καλαμπόκης. Στεπάνοβιτς για 3. Να τώρα το κρίσιμο σημείο που λύθηκαν τα νεύρα των παικτών του ΠΑΟΚ. Κι άλλο τρίποντο. 55-56, 3,5 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Abrams. Κυρίτσης. Χαμηλά στον Γιάσβιν. Για 3 ο Χαραλαμπίδης. Η μπάλα δεν βρήκε ούτε σίδερο. Rebound ο Κούβελας. Ο Κούβελας που έχει δώσει αμυντικές λύσεις. Έχει λειτουργήσει σαν οδόφραγμα εκεί μέσα στη ρακέτα. Έχει εμπειρία. Έχει παλικαριά. Ξέρει να βάλει το κορμί του. Δεν φοβάται κιόλας να το βάλει. Φάουλ. Φάουλ στον Καλαμπόκη στην baseline από Χαραλαμπίδη. Και καλάθι από το Μαρούσι στον εφηδιασμό. Ο Σκηνάς αυτές τις τελευταίες φάσεις νομίζω ότι έχει ψιλοχάσει τον έλεγχο. Αυτός πρέπει να ήταν ο 10ος εφηδιασμός για το Μαρούσι. Να έχει 10 στους 11. Σκορ 55-58. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Περνάει. Ναι, με σηκώνει τα χέρια ο παίκτης του Μαρουσίου, αλλά δεν στέκεται. Συνεχίζει να περπατάει. Και η σύγκρουση είναι με δική του ευθύνη που βγάζει εκτός τερένου τον Καλαμπόκη. Συνολική επίδοση, η επίδοση των παικτών σε πόντους. Σε Πάναβης 16, Κυρίτσης 15, οι πρώτοι σκόρ των δύο ομάδων. Ακολουθούν Καλαμπόκης και Abrams με 13 και 12. Τελικά το μάτς τη βρήκε την ομορφιά του, την ομορφιά που του έλειπε για 3 δεκάλεπτα στην τελευταία περίοδο, χάρη στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε μέχρι την ισοφάριση.
Το Μαρούσι ξαναξέφυγε με 4. Με τρίποντο ο ΠΑΟΚ μείωσε στον 1. Τώρα η διαφορά είναι στους 3. Απομένουν 2 και 49. Και μάλλον όλα είναι ανοιχτά. Αφού ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να μειώσει από τους 13 εδώ που είναι τώρα και αφού ισοφάρισε προηγουμένως, είναι λογικό τίποτα πια να μην μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο μάλλον αφού την κατοχή τώρα έχει ο ΠΑΟΚ και με μια καλή επίθεση μπορεί να μειώσει στον έναν ή και να ισοφαρίσει. Καλαμπόκης. Τσεπάνοβιτς με τον Κυρίτσι απέναντι. Τράβηξε δύο παίκτες απέναντι απάνω του. Τσεπάνοβιτς από την baseline. Ωραία πάσα στον Αγαδάκο. Φάουλ στον ψηλό του ΠΑΟΚ που θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Μέχρι στιγμής ο Αγαδάκος έχει 4 στις 4, όσες και ο Καλαμπόκης από τη γραμμή. Είναι οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ με απόλυτη ευστοχία. Και τρίτος παίκτης ο Παζαλίτς βεβαίως με μία στη μία βολή. Παναγιώτης, ακούμε. Να μεταφέρουμε απλά τα δύο λόγια όλα και όλα είπε ο Πιλαφίδης κατά τη σε διάρκεια. Σε ολόκληρο time out. Κατά τη διάρκεια του time out, αφού άφησε αρκετό χρόνο στους παίκτες του να ηρεμήσουν. Ζήτησε λοιπόν από τον Τσεπάνοβιτς να πάρει το παιχνίδι στις πλάτες του και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μάλιστα. Λευκή κάρτα στον Τσεπάνοβιτς. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αυτό σημαίνει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Σέρβο, έμπειρο guard forward. 56-58, 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Το Μαρούσι προηγείται με 2 και την μπάλα. Χαραλαμπίδης, Abrams, Χαραλαμπίδης, ξανά Abrams. Δεν πάει βοήθεια, ολοκληρώνει την προσπάθεια ο Abrams. Rebound από τον Κούβελα που δίνει φοβερές μάχες κατά το καλάθι. Καλαμπόκης. Ωραίο λέει από τον Δωρό. Ξαιρετική προσπάθεια του Καλαμπόκη που τρύπησε όλη την άμυνα των Μαρουσίου και ισοφάρισε 58-58. Η μπάλα εκτός τερέν για τον ΠΑΟΚ με τον Κογιατίνοβιτς να κερδίζει τη μάχη από τον Χαραλαμπίδη. Ο κόσμος εξέδρες σηκώνεται, παροτρύνει τους παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, χωρίς καμία ακρότητα. Ο Κογιατίνοβιτς περνάει από την εσωτερική. Αγαδάκος, Καλαμπόκης, πατάει η Εράσια σου. Να ένα άλλο κρυφό χαρτί του ΠΑΟΚ σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Αγαδάκος και τώρα ο Καλαμπόκης που βάζει τον ΠΑΟΚ μπροστά με 61-58 για να αναγκάζει τον Ρούσο να καλέσει time out 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Καλαμπόκης είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 4-4 βολές, 4-8 δίποντα, 2-3 τρίποντα. Βεβαίως 5 λάθη αλλά και 2 assist και 3 επιθετικά rebound, αλλά κυρίως με μεγάλη συμβολή στην επιστροφή του ΠΑΟΚ, στην ανατροπή των δεδομένων που δεν ήταν και τόσο ευνοϊκά για την γηπεδούχο ομάδα, η οποία και χθες να χάνει 14-15 πόντους από εκεί. Ξανά εδώ το τρίποντο του Καλαμπόκη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ακούνε τον Πιλαφίδη. ΠΑΟΚ αυτά έχει πετύχει εντός παιδιάς. 13-18 μέσα από τη ρακέτα. 1-10 από την ευρύτερη περιοχή των δύο πόντων. Εδώ επιδόσεις του Αμαρουσίου. 15-20 από το ζωγραφιστό, αλλά τα περισσότερα είναι lay-up στον εφηδιασμό, τα 10 στα 11. Άρα τα υπόλοιπα είναι 4 στα 9. Το παιχνίδι σαν αρχίζει. Παναγιώτη, τι έχουμε? Ο Ρούσο αυτό που είπε στους παίκτες είναι ότι πρόκειται για ένα μάτς πλέον μίας άμυνας. Θέλω μία καλή άμυνα. Τα έψαλε σε Abrams και Χαραλαμπίδη. Ενώ, αν κατάφερα να ακούσω καλά, ζήτησε από τον Χαραλαμπίδη να μην σηκωθεί για τρίποντο σε καμία περίπτωση. Ο Κυρίτσης ισοφαρίζει.
Όχι, πάτα για γραμμή. 61-60. 1 και 15 πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1 και έχει και την επίθεση. Στσεπάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να παίξει λίγο με το χρονόμετρο. Στσεπάνοβιτς προσπαθεί να βγάλει εκτός ισορροπίας τον Αίβραμς. Τελικά δίνει στον Κογιαντίνοβιτς. Αυτό σουτάρει άσχημα πάνω σε άμυνα. Εύκολο rebound από τον Αίβραμς. 50 δεύτερα ακόμα. Θεωρητικά δύο επιθέσεις για τον Μαρούσι, μία για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως προηγείται με έναν. Χαραλαμπίδης. Κυρίτσης. Βρίσκει τρόπο να τρυπώσει, αλλά ο Αγαδάκος θα του δώσει το stop. Η μπάλα είναι για τον Μαρούσι, το οποίο έχει 5 δεύτερα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ξανά εδώ η φάση. Ο Αγαδάκος ήταν αυτός που σταμάτησε το lay-up του Κυρίτσι. Σφύριγμα, επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Για να δούμε ξανά τη φάση. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Βλέπετε εδώ πως κάνει ο Ρούσο. Βεβαίως χρησιμοποίησε αντικανονικά το αριστερό του χέρι ο Abrams για να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου του. Οι διαιτές δεν δίστασαν να το καταλογίσουν. Ο Abrams θα φύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Στη θέση του Καϊμακόγλου 61-60, 34 δεύτερα και 4 δέκατα πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί καθώς έχει και την μπάλα. Καλαμπόκης, όμως το Μαρούς έχει και αυτό μια πλήρη, σχεδόν πλήρη επίθεση. Στσεπάνοβιτς. Με αντίπαλο τον Σεϊμπούτης. Δεν κυκλοφορεί την μπάλα, τελικά πασάρει στον Αγαδάκο, αυτός κλείνεται. Τέλειωσε ο χρόνος. Ο Στσεπάνοβιτς κατάφερε να καταστρέψει η δεύτερη συνεχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ. Πράγμα που σημαίνει ότι για τον ΠΑΟΚ θα ήταν καλύτερα να κυκλοφορούσε η μπάλα και όποιος έβρισκε ελεύθερο πεδίο. Όσο μάλλον αφού Καλαμπόκης και Αγαδάκος αποδείχθηκαν καθοριστικοί. 8 δεύτερα ακόμα. Κυρίτσης. Χαραλαμπίδης ελεύθερος για 3. Εδώ ο ΠΑΟΚ έκανε απόπειρα αυτοκτονίας αφήνοντας ελεύθερο τρίποντο σε ένα καλό σούτερ. Όμως ο Καραλαμπίδης δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Έτσι ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πρόσμενη νίκη, μια εντυπωσιακή νίκη, μια εκπληκτική θα έλεγε νίκη, καλή νίκη σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα. Να υπενθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχανε στο τέλος της τρίτης περίοδου με 13, νωρίτερα και φτάσει να χάνει και με 15, όμως κατάφερε με την τελευταία άμυνα, με το τελευταίο άστοχο σουτ του Καραλαμπίδη να πάρει το ροζ του αγώνα με 61-60. Παναγιώτη, έχουμε κάτι στο τέλος. Σε ένα δευτερόλεπτο. Thank you.